μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ το καθένα. Νεολαίοι μη πτυχιούχοι, οι οποίοι έχουν εκδιωχθεί από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που τα τελευταία χρόνια αυτό το σκοπό εξυπηρετεί. Να τους διώχνει για να μειώνουν τις δαπάνες για το δημόσιο σχολείο. Όλοι αυτοί οι νέοι και οι νέες μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο διεκδικώντας. Διεκδικώντας να μην τους στηρίζουν οι γονείς τους. Να μορφώνονται. Να βγάζουν ένα αξιοπρεπές μεροκάματο. Να μπορούν να εφαρμόσουν καινοτόμες ιδέες στην παραγωγή. Να ταξιδεύουν, να ψυχαγωγούνται. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή νεολαία, να κάνουν οικογένεια. Αυτοί οι άνθρωποι που διεκδικούν αυτά τα πράγματα σήμερα και είναι στο δρόμο, κατά τη γνώμη σας, ταυτίζονται με τα Καλάσνικοφ? Θεωρούν ότι το πρότυπό τους είναι ο Ρωμανός και ότι πρέπει να πάρουν ένα Καλάσνικοφ? Αν πιστεύουμε αυτά τα πράγματα, να το πούμε καθαρά εδώ πέρα. Πώς τους αντιμετωπίζετε? Τους επιβραβεύετε? Τους λέτε ότι ναι, βεβαίως έχετε το δημοκρατικό δικαίωμα να το κάνετε αυτό, μπράβο σας. Και την ίδια ώρα τι κάνετε και εσείς και ο Υπουργός Παιδείας και όλη η κυβέρνηση? Ηλεκτρονικό φακέλωμα, παρεμβάσεις αγγελέων στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, συλλήψεις, δίκες, καταστολή, ξύλο, δακρυγόνα, επιθέσεις από άτομα του υπόκοσμου με ανοχή της αστυνομίας, επιθέσεις από την ίδια την αστυνομία με πολιτικά. Έτσι την αντιμετωπίζουμε την νεολαία μας σήμερα. Και μετά μας τα κατηγορείτε και ότι είναι και άβουλα όντα, και ότι παρακινούνται σε παραβατικές πράξεις από την αριστερά. Αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι αντί να είμαστε περήφανοι γιατί ενεργοποιείται η νεολαία και διεκδικείται αυτονόητα, άσχετα αν μπορούμε να τις τα δώσουμε, αλλά είναι καλό ότι ενεργοποιείται, εμείς την οδηγούμε να δίνει αγώνα ζωής και θανάτου, και αυτό της λέμε, ότι θα αγωνιζείς μέχρι να πεθάνεις και αν θα κερδίσεις. Αυτό δεν είναι εικόνα μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Είναι μιας κοινωνίας εκδικητικής σε αυτόν που δεν συνεμορφώθη. Σημαίνει επιστροφή σε άλλες εποχές, κύριε Υπουργέ. Και ποιος μιλάτε, μας έχετε κατηγορήσει, θα μαυρώνει την εικόνα της χώρας. Ποιος θα μαυρώνει? Εχθές, προχθές, ήρθε ο Πρωθυπουργός και αντί να δώσει τα εύσημα σε έναν άνθρωπο που καταδικάστηκε αλλά παλεύει να αλλάξει τη ζωή του, να μορφωθεί μέσα από τη φυλακή, μιλάει για το αδίκημά του. Τι να συζητάμε? Και να υπενθυμίζει την καταδίκη του και να καταχειροκροτείται. Και σας ρωτάμε, τον θέλετε νεκρό? Πείτε το όμως καθαρά. Για να εξυπηρετήσετε διάφορες σκοπιμότητες και θα του φορτώσετε μετά την πιθανή κατάληξή του, το απευχόμαστε. Όπως η Θάτσερ, τον Μπόμπι Σάντς, το είπε και ο Θανάσης ο Πετράκος προηγουμένως. Τι είχε πει κυρία Θάτσερ, κυρία? Ήταν καταδικασμένος εγκληματίας, ο ίδιος διάλεξε το θάνατό του. Θυμηθείτε, κυρία Θανασίου, πανηγύριζε ο κόσμος το θάνατο της κυρίας Θάτσερ. Πανηγύρισε. Αυτό δεν είναι ηγέτες, αυτό είναι τύρανοι. Δεν ξέρω αν θέλετε να χρωθείτε το θάνατο ενός παιδιού. Αν αυτή είναι η επιδίωξή σας, αν αυτό θέλετε να πείτε στον κόσμο, στο κοινοβούλιο μέσα, που προσπαθούμε εδώ μέσα τόσες ώρες να βρούμε λύσεις, μια λύση την οποία έπρεπε να τη βρείτε εσείς. Τελειώνοντας, δεν θα σας απασχολήσω άλλο, τα έχουν πει οι συνάδελφοι πάρα πολύ καλά, έχουμε δώσει τα πάντα τα επιχειρήματα. Σας καλώ και εγώ με τη σειρά μου, κύριε Υπουργέ, να βρείτε λύση και να μην φύγουμε από εδώ, με δική σας υπευθυνότητα βεβαίως, χωρίς να μπορούμε να καλέσουμε όλοι μαζί τον Νίκο Ρωμανό να σταματήσει την απεργία πείνας. Θα πρέπει όμως να δώσουμε κάτι για να τη σταματήσει. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο να κάνετε